Θα ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα για την αγορά ακινήτων, κύριε Αράπογλου. Πρώτα όμως πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει κάνει η Εύη Χαραγιαννάκη και αμέσως μετά θα δούμε αναπεριοχές, πόσο κοστίζει ένα ακίνητο και τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων της Κρήτης. Μεγάλη αξία των ακινήτων της Κρήτης, αλλά εξίσου μεγάλο και για πολλούς δυσβάσταχτο το κόστος τους. 122 εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τις τσέπες των Κρητικών και κατευθύνονται στα κρατικά ταμεία, με τους πολίτες να τονίζουν πως ο ένφια δημιουργεί ένα ασφικτικό σκηνικό για πολλά νοικοκυριά και στην Κρήτη. Τα πάντα είναι τώρα ακριβά, η αλήθεια είναι. Αλλά ο ένφια ένα παραπάνω. Και άμα δεν έχεις, σου κάνουν. Εγώ είχα ένα παλιό καράτσι και τώρα το έχουν πάει 600 ευρώ. Με λίγα λεφτά που παίρνουμε, τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησία στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλά τετραγωνικά πιθανόν, γιατί πολλά ακίνητα είναι σε χωριά, οι οποίες όταν είσαι ένα ακίνητο στο χωριό θα είσαι περισσότερα τετραγωνικά, ας πούμε, οπότε πληρώνεις μεγάλο έμφυα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι η Κρήτη κατατάσσεται στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αξία τα ακίνητα, ότι έχει ανάπτυξη, όμως από την άλλη πλευρά δείχνει το πόσο ψηλές είναι οι αντικειμενικές αξίες στην Κρήτη. Ο ένφια γονατίζει κάθε χρόνο πολλά νοικοκυριά, δηλώνουν πολίτες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Η περιφέρεια της Κρήτης είναι τρίτη μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία και στην αξία των ακινήτων της, αλλά και στους φόρους που καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν για αυτήν. Φέτος εμένα προσωπικά μου ήρθε πιο λίγο. Οπωσδήποτε είναι. Από τη στιγμή που μπήκε δεν έπρεπε κανονικά στην ακινήτη περιουσία δεν έπρεπε να μπει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, στην περιφέρεια Κρήτης, 364.000 είναι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία συνολικού ύψους 41,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 122 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει ανάγκη να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, γιατί δεν μπορεί μια περιοχή, παρά την ανάπτυξη που έχει η Κρήτη, να πληρώνει τόσο ψηλό έμφυα. Ο έμφυα είναι ο φόρος ο οποίος πλήττει τα ακίνητα τα οποία δεν δίνουν εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους, είτε αυτά είναι οικόπεδα αδόμητα, δεν έχουν χτιστεί δηλαδή, είτε κτίσματα. Πάρα πολύ, 24% και συνεχίζει να μειωθεί προφανώς, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχουν αυξηθεί και οι τιμές, οπότε αυξάνεται αυτομάτως και ο έμφυα. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού για τον ένφια, καθώς τελικά ο φόρος ήρθε για να μείνει και με δεδομένο ότι η ακρίβεια ήδη πλήττει σημαντικά τους πολίτες, αποτελεί ένα ακόμα αγκάθι, καθώς όπως περιγράφουν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων τους εξανεμίζεται για την καταβολή των δόσεων. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει, γνώμη μου. Δεν θα έπρεπε, ήταν ένα προσωρινό μέτρο που ήρθε και έγινε μόνιμο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πληρώνουμε για να φτιάξουμε ένα σπίτι και μετά πρέπει να πληρώνουμε για να. Σαν ενίκιο στο κράτος. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ, παίρνω 550 ευρώ και μου έρχεται 100 ευρώ έμφυα. Πληρώνω νίκια, βάλε νίκια, ότα, τα πάντα. Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα, περίπου 992.000 απαλλάχθηκαν από την πληρωμή έμφυα, ενώ έκπτωση έως 10% κέρδισαν περίπου 215.000 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Αράπογλου, να το δουν και η κυρία Ντονακάκη, ο κύριος Κουμαντάκης και ο κύριος Λεκάκης εδώ για να το σχολιάσουμε όλοι μαζί. Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο στα ακίνητα αναπεριφερειακή ενότητα με βάση τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς. Να ξεκινήσουμε με την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, όπου για ακίνητα έως 5 έτη είναι στα 2.900 ευρώ. Για ακίνητα από 5 έτη και πάνω είναι στα 1.850 ευρώ. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και εδώ έχουμε ακίνητα έως 5 έτη στα 2.950 ευρώ, από 5 έτη και πάνω στα 1.850 ευρώ. Από το Ηράκλειο θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, που φαίνεται ότι είναι και στις ακριβές λεγόμενες περιφερειακές ενότητες της χώρας, 3.000 ευρώ έως 5 έτη, 2.100 ευρώ από 5 έτη και πάνω. Και να κλείσουμε με την περιφερειακή ενότητα των Χανίων,
2.900 ευρώ έως 5 έτη, 2.490 ευρώ για ακίνητα από 5 έτη και πάνω. Βεβαίως υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις, κύριε Αράπογλου, σε αυτές τις τιμές. Είναι στοιχεία που συλλέξαμε από την RE/MAX Ελλάς και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είναι η Κρήτη στις περιοχές με τα πιο ακριβά ακίνητα? Είδαμε και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι είναι στην τρίτη θέση σε επίπεδο χώρας. Ναι, πράγματι είναι στην τρίτη θέση. Ο λόγος ότι που έχουν αυξηθεί οι τιμές κατοικιών στην Κρήτη είναι καταρχήν η αύξηση του κόστους κατασκευής, η οποία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέβηκε το κόστος κατασκευής από τα 1.000-1.100 ευρώ που ήταν ανά τετραγωνικό μέτρο στα 1.600 περίπου ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης έχουν ανέβει και οι τιμές των οικοπαίδων. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν φτάσει τις τιμές του 2009, όμως έχουν ανέβει σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πριν. Όλα αυτά μας δίνουν αυξημένες τιμές για τις κατοικίες, γιατί το κόστος, η τελική τιμή μάλλον, διαμορφώνεται από το κόστος κατασκευής, από την τιμή οικοπαίδου και από το εργολαβικό κέρδος. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Είστε ένας έμπειρος άνθρωπος που γνωρίζει το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας των Κρητικών αλλά και του κόστους αυτής. Βλέπουμε ότι στο Λασίθι είναι από 2.900 ευρώ έως 5 έτη και από 1.850 ευρώ από 5 έτη και πάνω. Στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου υπάρχουν περιοχές που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ακριβές όσον αφορά την αγορά ενός ακινήτου, κύριε Αράπογλου? Ιδιαίτερα ακριβά είναι όλες οι πόλεις του Λασιθίου, γιατί το Λασίθι ξέρουμε ότι είναι κατανεμημένο σε 3-4 αστικά κέντρα, κυρίως Σιτία, Ιερά Πέτρα, Αγίος Νικόλαος. Στον Άγιο Νικόλαο είναι ακριβότερα τα κίνητα. Και να υποθέσω ότι τα πιο ακριβά κίνητα είναι στην Ελούντα όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου. Ναι, τα ακριβότερα είναι στην Ελούντα και από πλευράς οικοπαίδων και από πλευράς εξοχικών παραθεριστικών κατοικιών. Αυτό που έχει οδηγήσει επίσης σε μεγάλη αύξηση των τιμών σε σχέση με τα χρόνια, ας το πούμε, προ-κορονοϊού, είναι ότι με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου», που απευθυνόταν σε νέους μέχρι 35 ετών και αφορούσε σπίτια παλαιότητας πριν το 2007, δημιούργησε μία μεγάλη ζήτηση, γιατί με το δανεισμό που υπήρχε με πολύ χαμηλό επιτόκιο όλοι αναζητούσαν σπίτια κατασκευής πριν το 2007. Αυτό το πράγμα λοιπόν τεχνητά πυροδότησε μία αύξηση της ζήτησης. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αύξηση της ζήτησης, τα σπίτια καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένα αυτά που έχουν χτιστεί πριν το 2007, ανέβηκαν οι τιμές και αυτό συμπαρέσυρε και τις τιμές και των καινούριων κατοικιών. Να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου λίγο να το εξειδικεύσουμε. Η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου είναι μια από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε ξανά το πώς κοστολογείται ένα ακίνητο όσον αφορά τετραγωνικά μέτρα. Στην πόλη του Ηρακλείου, ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται οι ακριβές περιοχές για ακίνητα, κύριε Αράπογλου? Ακριβές περιοχές είναι το παραλιακό μέτωπο και όλες οι περιοχές οι οποίες μπορεί κάποιος να κατέβει στο κέντρο της πόλης με τα πόδια χωρίς να χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο. Άρα και περιμετρικά του κέντρου. Και περιμετρικά του κέντρου, έξω από τα τείχη, σε απόσταση που μπορεί κάποιος σε 10 λεπτά να βρεθεί στο κέντρο με τα πόδια. Τώρα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, κύριε Αράπογλου. Δηλαδή, Χερσόνησος, Φεστός, Αστερούζια, ποιες περιοχές έχουν έτσι μεγαλύτερο κόστος στα ακίνητα? Θα έλεγα το βόρειο παραλιακό μέτωπο, περισσότερο η Χερσόνησος και λιγότερο οι περιοχές του νότου της Κρήτης, όσον αφορά τα, αν μιλάμε για κύρια κατοικία, αλλά και για παραθεριστική. Τα σκύπτρα κρατάει η Ελούντα, η οποία έχει τις ακριβότερες τιμές. Τα πιο ακριβά ακίνητα. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, γιατί βλέπουμε ότι στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι τα έως 5 έτη χαρακτηρίζονται και οι πιο ακριβά ακίνητα. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία, βλέπουμε ότι τα πιο ακριβά ακίνητα, κυρίως αυτά που χαρακτηρίζονται νεότερα, είναι στο Ρέθυμνο. Αυτό οφείλεται και στην έλλειψη ακινήτων στο Ρέθυμνο? Είναι ένα γνώριμο πρόβλημα στο Ρέθυμνο αυτό.
Στο Ρέθυμνο, λόγος που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ακινήτων και είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη, είναι ότι το Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο έχει μεγαλύτερες ανάγκες στο Ρέθυμνο για στέγαση. Τώρα, αυτό το θέμα της στέγασης, επειδή θα δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες οι οποίες, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δημοπρατούνται και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, που θα στεγάσουν περίπου 3.000 φοιτητές στην κάθε πόλη, θα δημιουργήσει μία πίεση στις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε, πάντα μιλάμε για προσφορά και ζήτηση. Δεν έχουμε κάνει αναφορά βεβαίως και στο ρόλο που παίζει σε ολόκληρη την Κρήτη το κομμάτι του Airbnb, κυρίως στα αστικά κέντρα, όσον αφορά την συνύπαρξη των Airbnb με τους φοιτητές. Θα το δούμε στην πορεία. Θέλω να κλείσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, που επίσης χαρακτηρίζεται η δεύτερη πιο ακριβή Περιφερειακή Ενότητα μετά το Ρέθυμνο. Θέλετε να μας δώσετε το δικό σας σχόλιο. Ποιες είναι οι πιο ακριβές περιοχές στα Χανιά? Στα Χανιά πάλι οι πιο ακριβές περιοχές είναι αυτές που είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή των δικαστηρίων θεωρείται μια περιοχή η οποία είναι ακριβή. Γενικά οι περιοχές που γειτονεύουν με το κέντρο ή επίσης είναι ακριβές και οι περιοχές οι οποίες προσφέρουν θέα προς την πόλη, δηλαδή η περιοχή των Κορακιών εκεί του στάφου των Βενιζέλων. Επίσης να υποθέσω και οι τουριστικές περιοχές, ας πούμε η περιοχή του Πλατανιά ή ο Δήμος από Κορώνο, που έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στο λεγόμενο κομμάτι της εξοχικής κατοικίας από ξένους επενδυτές. Ναι, εδώ μια και μιλάμε για εξοχική κατοικία, πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Κρήτη και για τα Χανιά, για αυτές τις περιοχές που αναφέρατε προηγουμένως, έχει να κάνει με τη χρυσή βίζα. Αυτή τη στιγμή το όριο της χρυσής βίζας είναι 250.000 για κατοίκους τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να αποκτήσουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όριο αυτό από το Σεπτέμβριο γίνεται για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και για νησιά πάνω από 3.000 κατοίκους, δηλαδή και η Κρήτη, καταλαβαίνετε, γίνεται 800.000. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γίνεται απαγορευτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει πυροδοτήσει μία ζήτηση εν ώψη του ότι από το Σεπτέμβριο το όριο από 250.000 πάει στις 800 και καταλαβαίνετε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα περιοριστεί η ζήτηση, που αυτό θα οδηγήσει προς τα κάτω τις τιμές των εξοχικών κατοικιών. Τώρα το πόσο θα είναι το παρακάτω κανείς δεν το γνωρίζει. Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Κρήτη? Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Κρήτη θα έλεγα ότι είναι στο Ρέθυμνο λόγω έλλειψης στέγης, λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για φοιτητές, και ακολουθούν οι υπόλοιπες πόλεις, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Υπάρχει κάποια πόλη που έχει τα λεγόμενα φτηνότερα ενοίκια? Φτηνότερα ενοίκια δεν μπορώ να πω κάποια πόλη. Έχει να κάνει πιο πολύ με τις περιοχές. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τα κέντρα των πόλεων, τόσο περισσότερο μειώνονται τα ενοίκια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιος... Εκτός και αν υπάρχουν συνοικίες που είναι κοντά σε λεγόμενες πανεπιστημίου πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη το ΕΛΜΕΠΑ εδώ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φαντάζομαι ότι οι δυτικές συνοικίες έχουν μία ζήτηση από την πλευρά των φοιτητών όταν ψάχνουν φοιτητική κατοικία στο Ηράκλειο ή αντίστοιχα στις υπόλοιπες πόλεις που είναι κοντά το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Ναι, έχουν, η ζήτηση από φοιτητές έχει να κάνει με το κατά πόσο εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες είναι είτε στα κέντρα των πόλεων που είναι πιο ακριβές, γιατί εκεί υπάρχει διασκέδαση και τις προτιμούν οι φοιτητές, όμως τα σπίτια είναι περιορισμένα, και οι οδικές αρτηρίες που εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία και στις δύο πλευρές των οδικών αρτηριών αυτών υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις συνοικίες αυτές. Όμως για να λυθεί το πρόβλημα των ενοικίων, επειδή ο καθοριστικός παράγοντας είναι το να υπάρχουν σπίτια, να προσφέρονται σπίτια, είναι να χτιστούν καινούργια σπίτια. Πώς θα χτιστούν καινούργια σπίτια? Για να χτιστούν καινούργια σπίτια πρέπει οι τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια. Το πρόβλημα της οικονομίας, όπως είπε και ο κύριος Κουμαντάης, και της αγοράς γενικότερα, είναι ο ακριβώς τραπεζικός δανεισμός. Δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να κερδίζουν τη διαφορά μεταξύ δανεισμού και καταθέσεων 5,7%, το οποίο είναι ένα υπερβολικό ποσό, το καταλαβαίνετε,
όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αντίστοιχο νούμερο είναι γύρω στο 3,5. Τώρα, ας πούμε, με ρωτάνε, και θέλω να σας το μεταφέρω, τι γίνεται με περιοχές που χαρακτηρίζονται σεισμόπληκτες, στο Αρκαλοχώρι, ας πούμε. Να υποθέσω ότι εκεί υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση στην αγορά ακινήτων ή στα ενίκια. Εκεί υπάρχει το γενικότερο πρόβλημα ότι αποδιοργανώθηκε παντελώς η αγορά του Ρεθύμνου λόγω του σεισμού. Του Αρκαλοχωρίου. Του Αρκαλοχωρίου και προσπαθεί να επανέλθει και να βρει τους ρυθμούς της. Άρα λοιπόν είναι ένα έκτακτο φαινόμενο, ένα πρόβλεπτο γεγονός όπως ήταν ο κορονοϊός. Έχει όμως και το αεροδρόμιο εκεί που ετοιμάζεται. Φαντάζομαι ότι αυτό θα δώσει μια όθηση στη λεγόμενη αγορά ακινήτων. Θα δώσει όθηση το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στη Νέα Λικαρνασσό, ενοικίαση αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία, να υποθέσω ότι θα θέλουν να μετακινηθούν κοντά στον αεροπορικό κόμβο όταν αυτός ανοίξει. Ναι, πράγματι, γενικά η κατασκευή του αεροδρομίου θα ωφελήσει όχι μόνο τις περιοχές αυτές, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη, γιατί θα έχει δυνατότητα να υποδεχθεί διπλάσιο αριθμό τουριστών από αυτόν που υποδέχεται αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.